Λοιπόν, έχει έρθει ο κύριο Νικολόπουλο στο στούντιο να τον δείτε, να τον καλησπέρισω. Είμαι πολύ χαρούμενο που τον βλέπω. Τον παρακολουθούσα και το καλοκαίρι που εγώ είχα σταματήσει την εκπομπή και είχε έρθει ο Νίκο ο Νικολόπουλο, ο φίλο μου, και έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία εκπομπή το καλοκαίρι 12 με 2, σε αυτή την πολύ ωραία ώρα. Ξέρετε, είναι μια πολύ ξεκούραστη ώρα. Αυτό το ωραίο νούμερο γερμανικό το έχει χαρακτηρίσει κάποια στιγμή, Νίκο. Θα μιλάμε Νίκο έτσι τώρα. Ναι, βέβαια. Μην πάμε τώρα, Λιάτσο, Νικολόγουλο. Εγώ Νικόλόπουλος. θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Εμίλιο, όπω το έκανα κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ αν... το κάθε, κανείς. Πραγματικά κάθε βράδυ. Γιατί το να εμπιστεύεται ένα του κύρου του Εμίλιου Λιάτσου σε έναν ακτιβιστή πολιτικό, βουλευτή που τον καθοσπρεπισμό, τον δίθεν καθοσπρεπισμό τον είχε αφήσει απ' έξω. Μια εκπομπή που. Ο πολιτικό πολιτισμό διακρίνει τον Εμίλιο Λιωλιά για μένα ήταν ένα πολύ μεγάλο βάρο. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλου εσά πάντω που με υπομείνατε για τόσο καιρό. Ενδεχομένω. Να ξεκινήσει πάλι. Να Αν είμαστε θα... και πάλι. Ε βέβαια. Είμαστε. ε, βέβαια, πρέπει να το κάνει αυτό γιατί σε θέλει ο κόσμο και σε αγαπάει. <laughs> Θέλω να πω με ιδιαίτερη συγκίνηση και είναι και συμπτωματικό που ήρθε τώρα ε, ότι ο κύριο Χρήστο που σα είπα από τον Άγιο Δημήτριο που έχει επιχείρηση και προσφέρει στον άνεργο το 40 χρονο ο οποίο έψαχνε ο άνθρωπο δουλειάνα για οδηγό και του δίνανε 600 ευρώ χωρί ασφάλιση με 10 ένσημα το μήνα. Ο κύριο Χρήστος λοιπόν από τον Άγιο Δημήτριο προσφέρει 750 καθαρά σε αυτόν τον άνθρωπο και ασφάλιση, κανονική ασφάλιση, κύριε Νικολόπουλε. Και νομίζω, ήδη έχω πει στην συνεργάτη μου την, κύριε, την Σοφία, θα φέρει του δύο ανθρώπου, το Χρήστο από τον Άγιο Δημήτριο και το Χρήστο που έστειλε το mail σε επαφή, μήπω και συμφωνήσουν και βρει ο άνθρωπο δουλειά. Πώ μπορεί να νιώθω τώρα εγώ ένα πολιτικό που συμμετέχω είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη φορά αριστερά κυβέρνηση να είναι ένα μεγάλο γεγονό γιατί βρέθηκε δουλειά για έναν οικογενειάρχη μέσα στο λεκανοπαίδιο τη Αττικής. Να νιώθω ευτυχής. Είναι πολύ εύστοχο το σχόλιο. Εγώ θέλω να πω γιατί το γνωρίζει Νίκο. Είχε και εσύ πάρα πολλά μηνύματα. Εδώ πέρα, κάθε βράδυ, όπως ξέρει, γίνεται χαμό με τα mail και τα γραπτά μηνύματα και τα περισσότερα μηνύματα είναι ε, μέσα στο πρόβλημα. Πάντα αναρωτιούνται. όμως όμω αν ε, το μαξί μου, υπό ναι. την ευρεία έννοια, έννοια, δηλαδή οι πολιτικοί, αν ακούν όσα σε αυτήν εδώ την εκπομπή λένε οι πολίτε. Γιατί πραγματικά. Δεν ήρθε έτσι μόνη τη αυτή η νίκη με όλα τα κανάλια απέναντι της διαπλοκής εκτός από αυτό εδώ και δεν ξέρω υπήρχε και κανένα μισό ακόμα αν υπήρχε με τέτοιου άμβονες γιατί δεν ήταν μόνο ασφαλώ, η δικιά σου ή η δικιά μου η εκπομπή που τι έκανε. Έδινε το δικαίωμα στον κόσμο να μιλάει. Δεν έκανε προπαγάνδα. Μετέφερε τη φωνή του κόσμου. Και δεν ξέρω αν το Μαξί μου άκουγε ή ακούει. Γι' αυτό, αν ξεκινήσουμε πάλι, μάλλον την εκπομπή θα τη λέμε: Το Μαξί μου ακούει. <laughs> ήταν το... Αυτό ήταν και το σλόγγαν σου, έτσι. <laughs> <laughs> το Μαξί μου ακούει που έκανε τον πρόλογο. <laughs> λοιπόν, θα σου δείξω τώρα στη θέση μου, βγάλτε το πρωτο... να το βλέπει ο κ. Νικολόπλο, το πρωτοσέλιδο τη Κόντρα που θα βρούμε στα Περίτερα το πρωί. Δείξτε το πρωτοσέλιδο στη θες... θέση. Ναι, λοιπόν. Συνέλαβαν τρει, θα συλλάβουν άλλου 120, νέο κύμα συλλήψεων για τι μίζε στα εξοπλιστικά, να φέρνουν όλοι μέσα τα λεφτά για να γλιτώσουν τη φυλακή. Πιάστηκαν οι Κωνσταντίνο και Σπύρος Δαφέρμο, ο Σπύρος είναι ο γιο του Κωνσταντίνου Δαφέρμου, καθώ και ο Γιώργο Δασκαλάκης που εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τα κορνέτ, εντόπισαν μαύρου λογαριασμού του σε Ελβετία και Αυστρία, κύριε Νικολόπουλε. Το νέο κύμα συλλήψεων για τι μίζε, γράφει κόντρα νιού στα εξοπλιστικά, σηματοδοτεί την απόφαση τη κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο και να ξεμπερδεύουν οριστικά και αμετάκλητα με τη διαπλοκή που αιλάτισε το δημόσιο χρήμα, προκαλώντα τη χρεοκοπία τη χώρα. Η σύλληψη του Κωνσταντίνου και Σπύρου Δαφέρμου, καθώ και του Γιώργου Δασκαλάκη, οι οποίοι εμπλέκονται στην αμαρτωλή προμήθεια των Κορνέτ, είναι μόνο η αρχή. Η κάθαρη στο βρώμικο χώρο των εξοπλιστικών που άρχισε με τη σύλληψη του αρχιβαρών των κρατικών προμηθειών, Θωμάλια Κουνάκου. Ο οποίο είχε αρπάξει συμβάσει μαμούθ 6 δι ευρώ την περίοδο Άκη και Γιάννου, που συντελέστηκε η μεγαλύτερη λαϊλασία δημοσίου χρήματο του Υπουργείου Εθνική Αμήνη, θα συνεχιστεί με την παραπομπή δεκάδων άλλων μεγαλόσχημων εμπόρων όπλων και μεσαζόντων. Είναι το πρώτο θέμα, Νίκο, το αυριανό τη Κόντρα Κάποτε μου είπε ο Αντώνη Σολιβάνη. Ναι. Ζει ο Αντώνη Ολιβάνη Ότι αν προσθέσουμε πόσες ήταν οι δαπάνες, οι αμυντικές δαπάνες τα τελευταία 20-25 χρόνια. Θα δούμε ποια ήταν η επιρροή και η επιβολή των θέλω των ξένων και ποια ήταν η συμμετοχή του στο δημόσιο χρέος μας. Το λέω γιατί. Γιατί με αυτή την κυβέρνηση, 120 λέει η αυριανή εφημερίδα, έχουν σειρά. Δεν θα φτάνουν τα κελιά δηλαδή και δεν θα μείνει πια μόνο του Άκης. Θα παίζει τάβλη με πολλού. Γιατί? Γιατί φαίνεται ότι κάποιου υπουργού τη σημερινή ημέρα δεν του κρατάνε. Πώ να πάει ο Χριστοφοράκο φυλακή, Άμα εγώ σου έχω δώσει καφετιέρε, σου έχω δώσει ε, εισιτήρια, πηγαίναμε μαζί, βλέπαμε αγώνε. Πώ θα γινόταν έδινε αυτό. Έδινε και καφετιέρε ο Χριστοφοράκο. Ε, νομίζω και άλλε οικιακέ συσκευέ και έδινε και λεφτά. Και έβλεπε και ανθρώπου τη πολιτική και γι' αυτό και απόρρισα. Άκουσα να λε ο Νικολόπουλο γυρίζει στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα θα έρθουμε σαν... Γιατί πήρε διαζύγιο από τη διαπλοκή, έδιωξε αυτού που τα παίρναν από τη Σίμεν. Τότε τι δουλειά έχω εγώ με αυτού. Βλέπετε, μήπω να είναι λαδωμένο το σακάκι μου. Εκείνοι ακόμα δεν έχουν στείλει στο καθαριστήριο. Και πάνε και για αρχηγοί, λέει. Άντε τώρα από εδώ. Δηλαδή, τώρα να ξεκινήσουμε, μια και ξεκινά Νίκο για τη Νέα Δημοκρατία, που είναι και ζεστό το θέμα. Πρώτον, σήμερα που συνεδρίασε το αρμόδιο όργανο, δεν ξέρω πώ το λένε, ΚΕΦΕ, κάπω έτσι νομίζω, δεν έβγαλε απόφαση. Θα ξανασυναντηθούν την Πέμπτη για να δούνε πότε θα γίνει, πότε θα οριστεί η ημερομηνία για την εκλογή του αρχηγού τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που ακούγεται έντονα τα τελευταία 24 ώρα είναι δύο πράγματα για σένα. Πρώτον, ότι είσαι πολύ στεναχωρημένο που δεν υπουργοποιήθηκε ή δεν πήρε θέση αντιπροέδρου στη Βουλή. Το ένα. Και το δεύτερο, ότι οι προποθέσει. Προ θα σκεφτόσουν επιστροφή στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πει λοιπόν στον κόσμο που μα βλέπει αυτή τη στιγμή τι απαντά για αυτά τα δύο πράγματα. Λοιπόν, ξεκινάω από το δεύτερο που είναι το. Για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, που είναι το σημαντικό και το πολιτικό. Μάλιστα. Υπάρχει Γιατί περίπτωση επιστροφή. Το επιστροφής προσωπικό είναι ανθρώπινο. Το Νικολόπουλου... αλλά δεν είναι το σημαντικό. Υπάρχει περίπτωση επιστροφή του Νικολόπουλου του Νίκου υπό προποθέσει στη Νέα Δημοκρατία. Είπα λοιπόν ότι δεν ήρθαν οι λόγοι τη αποχώρησή μου όταν παράτησα Υπουργείο. Και εργάσεις ακούσατε εργάσεις τώρα τον το Μηταράκη να με πειράζει επί τη, με την ευκαιρία της αποχώρησής του. Δεύτερον, ξέρετε, ξέρεις Εμίλια, είμαι πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος που συνεργάστηκε με τους ανεξάρτητους Έλληνες και που εξακολουθεί να λειτουργεί. Δεν παρέδωσα ούτε τη σφραγίδα, ούτε τα κλειδιά και μάλιστα να σου αποκαλύψω ότι σε λίγες μέρες έχουμε εθνική συνδιάσκεψη για να τους ρωτήσω θα πρέπει τα προαπαιτούμενα έτσι από τώρα να πω ότι θα τα ψηφίσω θα πρέπει μαζί με το ναι γιατί θα είναι ναι πραγματικά θα υπάρχει ψήφος εμπιστοσύνη αύριο σε αυτήν την κυβέρνηση που πρέπει με κρύα καρδιά αλλά θα πρέπει να την στηρίξουμε θα πρέπει να πω ναι σε μια λευκή επιταγή άρα λοιπόν το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα έχει μέλη, έχει φίλου, έχει στελέχη, υποψήφιου βουλευτέ στην Ελλάδα. Δεν έκλεισε. Πώ mm. εγώ θα μπορούσα να κάνω μια τέτοια κίνηση, mm. και ακόμα εγώ ως συνεργαζόμενο, αλλά είμαι στην κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων των Ελλήνων. Θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Θέλω να πω πάντω κυρίω, όσο η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει τη δικιά τη αυτοκριτική, να πει πού έχει πάει ο κόσμο μου γιατί μου έφυγε 10%. Πού είναι ο κόσμος της βιοπάλης, της ανεργίας, της ανέχειας, της φτωχολογιάς. Γιατί δεν με ακολουθεί. Τι έκανα λάθος. Δεν το έχει κάνει αυτό. Ναι. Και αρχηγό να αλλάξει. Αν δεν αλλάξει λοιπόν πολιτική και αν δεν ομολογήσει τα λάθη mm. και δεν πει τι θα κάνει. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να κάτσει να συζητήσει mm. για οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε οι αλλαγέ θα είναι τόσο Γρήγορε και τόσο κατακλυσμίε και στη Νέα Δημοκρατία. Θα που... είναι λοιπόν κατακλυσμίε οι αλλαγέ. Ε, ε, βέβαια. Τώρα θέλω πριν έρθουμε στο άλλο θέμα. Ο παλιός επ... μπορεί να εγγυάται την ενότητα, αλλά όχι την προοπτική. Μάλιστα. Ο νέο εγγυάται την προοπτική. Αλλά όχι αλλά... την ενότητα. Τι βλέπετε, την ενότητα. Διάσπαση στη Νέα Δημοκρατία. Καλά, εσείς πιστεύετε ότι όλοι αυτοί θα παρατήσουν τα προνομιά τους επειδή βλέπουν αυτή την λαϊκή κατακραυγή και σε αυτή την εκλογική διαδικασία να συνοδεύει <κυρίζει> όλους τους προύχοντες και τα πριγκυπόπουλα. Γιατί περί αυτού Τώρα θέλω να τα, πά, τα πάρω από την αρχή γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον... Η, ε, για μισό λεπτό. Μάλιστα. Λοιπόν. Ένα, πήρα ένα μήνυμα από τον Γιώργο τον Κουρί. Θα το διαβάσω στη συνέχεια. Γιατί το, η ιστορία με τον α, κύριο Χρήστο από τον Άγιο Δημήτριο που βρήκε δουλειά στον άλλο συνονόματό του, το Σαραντάρι, έχει συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο. Παρακολουθεί ο κύριο Κουρί, όπω κάθε βράδυ, και τον ευχαριστώ πολύ την εκπομπή. Μετά από αυτό που έγινε με τον επαγγελματία, να... όποιο. και είναι πολύ σωστό αυτό που τονίζει ο κύριο Κουρί, επειδή ζούμε σε μια εποχή, φίλε και φίλοι, πάρα πολύ δύσκολη. Οι περισσότεροι από εμά δεν είμαστε ούτε από τζάκια, ούτε από την ακάλη, ούτε βιομήχανοι, ούτε εφοπλιστέ. Ο καθένα έχει την πορεία του αυτή τη ζωή. Ξεκινήσαμε από ένα σημείο και προχωράμε και πορευόμαστε με ό,τι δυνάμει διαθέτει ο καθένα. Και επειδή η κρίση είναι πάρα πολύ σκληρή, αμήλικτη, είναι ένα καθημερινό πόλεμο για όλου μα, όποιο έχει δυνατότητα, εγώ θα δίνω, αγαπητέ κύριε Νικολόπουλε, κάθε βράδυ, από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, 12 με 2, τη δυνατότητα στου καλού Έλληνε που έχουν τη δυνατότητα και την άνεση σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που περνάμε, να βοηθούμε ανθρώπους που είναι σε πιο δύσκολη φάση, είναι σε πιο δύσκολη μοίρα. Καλό λοιπόν, και ξέρω ότι παρακολουθούν άνθρωποι όλων των τάξεων αυτή την εκπομπή και όλων των ηλικιών. Όποιος μπορεί να βοηθήσει τον συνάνθρωπό μας να το κάνει μέσα από την εκπομπή μου νομίζω ότι θα έχω επιτελέσει, θα έχει επιτελέσει το Κόντρα Channel ένα σπουδαίο έργο για τους Έλληνες που σε αυτή τη φάση περνάνε δύσκολα. Θα... Όποιος Όποιο έχει τη δυνατότητα, Νίκο, αγαπητέ φίλε, θα μπορεί μέσα από την εκπομπή να βοηθάει τον συνάνθρωπό του όπω έγινε πριν από λίγο και έχουμε συγκινηθεί όλοι πάρα πολύ. Πιστεύω ότι σήμερα έγινε μόνο η αρχή και αυτό που έκανε τώρα την παρέμβαση που έκανε ο Γιώργος Σοκουρίς... τον ευχαριστώ. Κύριε Κουρία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Πραγματικά, η παρέμβαση που έκανε ο Γιώργος Σοκουρίς ε, είναι ένα μήνυμα που πιστεύω ότι θα διαπεράσει όλες τις παραγωγικέ ε, παραγωγικές τάξεις γιατί ξέρουν ότι σε αυτό εδώ το κανάλι δεν συνέβη. Δεν συμβαίνει ό,τι συνέβη πριν λίγες μέρες σε κάποια άλλα μεγάλα κανάλια. Πήγε λέει το σώμα σε δύο, των επιθεωρτών. Σε, σε δύο κανάλια. Ακούτε. Πήγε το σώμα των επιθεωρητών εργασία, για να δει αν εκεί οι κομμότριε κάνουν του καμεραμάν, για να δει εκεί αν είναι ασφαλισμένοι οι άνθρωποι, αν παίρνουν 100 ευρώ, 200, 300. Και η ιδιωτική, λέει η αστυνομία, άκου τώρα να δει. Σε αυτήν εδώ την εποχή, ε, η ιδιωτική αστυνομία λέει δεν του άφηνε να μπουν μέσα. Μπράβο στο Μέγκα, μπράβο, 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 συγχαρητήρια. Μάλιστα. Μπράβο. Και στον Αντένα, αν δεν κάνω λάθο. Και, και στα δύο πήγε. Ναι, ναι, ναι. Πήγε και στα δύο μετά Μάλιστα. από καταγγελίε που υπήρχαν. Και πήγε να κάνει έλεγχο και δεν ξέρω τι βρήκαν οι άνθρωποι. Θα δούμε τι βρήκαν. Ε. Α, κλειστή η πόρτα. 45 λεπτά έπρεπε να πάει ο εισαγγελέα. Εδώ λοιπόν γίνεται το αντίθετο. Εδώ λοιπόν λέει ένα άνθρωπο, είπε 700 ευρώ. Και ασφάλιστο. Όχι μαύρη εργασία. Μας... Μπράβο. Λοιπόν, εγώ καλώ όποιον μπορεί να βοηθήσει να βοηθήσει. Η εκπομπή είναι καθημερινό δημοκρατικό βήμα για όλου και για αυτού που έχουν προβλήματα να καταθέτουν τα προβλήματα. Εγώ θα τα δημοσιοποιώ νίκω, τα προβλήματα του κόσμου. Και αν υπάρχει κάποιο καλό άνθρωπο κάποιο καλό Σαμαρίτη, να το πω έτσι, κάποιο Άγιο Βασίλη, τώρα που έρχονται και τα Χριστούγεννα, α κάνει την καλή πράξη εφόσον μπορεί σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη εποχή που ζούμε. Και προσωπικά ευχαριστώ τον κύριο Χρήστο από τον Άγιο Δημήτριο που προσφέρει δουλειά. Τώρα, θέλω να έρθουμε λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Εσεί έχετε γεννηθεί πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία. Και δεν το έκρυψα. Σα έδιωξε, έδιωξε, ο Σαμαρά, ο οποίο σα έλεγε να πέσετε στα τέσσερα στα τέσσερα όταν βλέπετε του Τροϊκανού. Πείτε μου, διαψεύστε αν είναι ψέμα αυτό που λέω. Κάθε άλλο. Σα το είπα κάλεσες. αυτό ο Σαμαρά. Εσά και σε ποιον άλλο το είχε πει. Με κάλεσε εδώ. Για να πούμε την αλήθεια. για να λέμε πάλι την αλήθεια. σε μια εκπομπή που είμαστε οι δυο μα και ήταν η πρώτη φορά και τότε που μίλησα, όπω και τώρα. Είναι η πρώτη φορά που εξομολόγηση θα κάνω γιατί με ρώτησε λίγο πριν. Στενοχωρήθηκε. Και στενοχωρήθηκε. Θα έρθουμε σε αυτό. Είναι σημαντικό. Θέλω να έρθουμε λίγο τώρα σε αυτή τη διαδικασία που γίνεται για να βγάλει αρχηγό η Νέα Δημοκρατία. Πρώτον, το πρώτο ερώτημα που έχω να κάνω, Νικό, είναι αν πιστεύει ότι αυτό θα κάνει καλό στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτή η διαδικασία θα κάνει καλό στη Νέα Δημοκρατία, ή είναι μια διαδικασία η οποία δεν θα φέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα για, την, για το κόμμα αυτό. Κατώ από προποθέσει θα, θα κάνει καλό. Αν, αν μπει ο κόσμο μέσα σε αυτή τη λειτουργία και στείλει το δικό του μήνυμα, αρκεί να το καταλάβουν ποιο είναι το μήνυμα. Γιατί πάλι δεν καταλαβαίνουν, στείλουν μηχανισμού πάλι. Παίρνουν, λέει, τηλέφωνα, οι παλιοί ιδιαίτεροι, λέει, των πρώην πρωθυπουργών, των αρχηγών. Μα είδαν όταν βγήκανε και είπανε ψηφίστε ναι, ο κόσμο από αντίδραση πήγε στο όχι. Είδαν σωστά. όταν και τώρα στι εκλογέ πάλι είχαν του φίλου του, του διαπλεκόμενου στα κανάλια τη διαπλοκή και λέγανε: Παιδιά, μην ψηφίσετε Ανέλ, μην ψηφίσετε Τσίπρα. Ο κόσμο πήγε ανάποδα από ό,τι λένε. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν και τώρα και λέει: Μωρέ, παιδί μου, λέει, μα πώ γίνεται ο Βαγγέλη ο Μεϊμαράκη, θα πήγε τόσο καλά. Γιατί τώρα να μην κάνει περίπατο. Όταν ακούει ο κόσμο ότι άκου τώρα θα ξανασυνεδριάσουν, λέει για το πότε θα γίνει εκλογή. Μα είναι τώρα σοβαρά πράγματα. Η όταν όρισαν λέει, ένα μεταβατικό πρόεδρο. Μα γίνονται αυτά σε σοβαρά δημοκρατικά να ρωτήσω, ευρωπαϊκά να ρωτήσω, κόμματα. Να ρωτήσω, ο για... κόσμο τα καταλαβαίνει, θα καταλαβαίνει. Έχεις πολύ και στέλνει ένα δικό του μήνυμα λοιπόν. Δεν ξέρω ποιο είναι ο Εμίλιο, ποιο είναι ο Νικολόπουλο. Εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Εγώ θέλω να τιμωρήσω αυτού που φέρανε τη ζωή μου εδώ σου λέει. Και εσά, στα πρόσωπα τα δικά σα, βλέπω του πρωταγωνιστέ και του προτέτειου αυτή τη κατάσταση. Αυτό κάνει ο κόσμο. Εάν σε ρωτούσα, γιατί έχω πολλά μηνύματα, ρώτησε τον, μου λέει τον Νικολόπουλο και γι' αυτό. Ποιον από του τέσσερι που εμφανίζονται ω υποψήφοι προτιμά εσύ, σαν Νικολόπουλο, που του ξέρει, που... ποιον προτιμά. Δηλαδή, αν ζήσουν στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή και ξέρω ότι δεν κολώνει, να το πω έτσι λαϊκά, δεν κολώνει να δώσει απαντήσει. Ε, εμίλια, εσύ. δεν μου πέφτει λόγο. Το λέω δεν πολύ ειλικρινά. 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 Ε. Και θα τα ανάκομψω αυτή την ώρα. Ναι. Ενώ παρακολουθώ με αγωνία και με πολύ ενδιαφέρον Μα είναι δυνατόν να σου πω ότι εγώ δεν αγαπάω τη Νέα Δημοκρατία. Και ποιο την αγαπάει τη Νέα Δημοκρατία, Ο Άδωνη. Και δεν την αγαπάω εγώ τη Νέα Δημοκρατία. Ποιο την αγαπάει τη Νέα Δημοκρατία. Περισσότερο από εκείνου που πονάμε βλέποντα αυτή την κατάσταση. Όμω, κοίταξε να δει. Για να τοποθετηθεί κανένα. Θα πρέπει να δει τι θέλει ο κόσμο γιατί είναι ο βουλευτή. Ε λοιπόν, εγώ, δεν θα κρύψω να σου πω ότι ο κόσμο θέλει πραγματικά ανατροπή και αυτή την ώρα και του λέω λοιπόν να στο καταλάβουν οι κοτσαμπάσιδέ του κόμματο. Α κρυφτούν <laughs> κάνουν κακό σε όποιον υποστηρίζουν. Δεν το καταλαβαίνουν. Σε εκείνον που αφήνουν να προστάτε, αυτό το oh, παίρνει στην αγκαλιά ο του Σε, ο σε ο καραμαλή, κόσμος. τώρα μπακογιάννη, αναφέρεσαι και άλλου τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ε? Πε το, με. Ναι, ναι, Πε τα όπω τα σκέφτεσαι, ναι, ναι, ναι. δηλαδή. Ναι, 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 και σε αυτού αναφέρομαι. Ειλικρινά. Ναι. Που στηρίζουν με και... ημαράκι αυτοί. Ε? Και να σου πω κάτι. Αυτοί στηρίζουν με ημαράκι. Μα γι' αυτό να σου πω, αν ο καραμαλή αύριο έλεγε εγώ κατεβαίνω, ενδεχομένω έτσι νομίζω, έτσι ακούω από τον κόσμο. Θα μαζί του ο κόσμο. καλά, δεν υπάρχει ευκολία γι' αυτό. Όμω, ναι. λέει κύριε Καραμαλή, από την ώρα που δεν μπαίνει εσύ μπροστά. Μην ανακατεύεσαι. Α το Άστο. μην ανακατεύεσαι. Έχω την αίσθηση ότι συμπαθεί περισσότερο από όλου τον Τζιτζικώστα, είναι έτσι. Όχι, έχω την αίσθηση ότι ακούω περισσότερο τον κόσμο. Τι λέει ο κόσμο. Ναι. Είμαι 26 χρόνια βουλευτή και δεν είμαι από τζάκι. 26 χρόνια. Ε. Και δεν είμαι από, τζάκι. Και, δεν είσαι από τζάκι. και δεν ήμουν υπουργό και δεν Πολύ χάλασα. Δεν χάλασα Πολύ τον προϋπολογισμό του κράτου. Ξέρει, ε, ένα εκ των υποψηφίων, α πούμε, χρειάστηκε κάποια εποχή να μπουν 6.000 στη ΔΕΗ σε ένα μήνα. 10.000 στην αστυνομία, χωρί να σε έτσι. Γιατί για να βγουν οι γόνοι του, για να βγουν οι βουλευτέ. Εγώ βγαίνω χωρί να έχω τέτοιε δυνατότητε απέναντία. Δεχόμενο όπω και τώρα ένα σκληρό, ένα πολύ σκληρό μπούλινγκ όπω δέχουμε αυτό τον καιρό. Μπούλινγκ, τι εννοεί, για πες τον κόσμο καταλάβει, τι εννοεί μπούλινγκ. Κοίταξα, Τι δέχεσαι δεις. αυτό το καιρό. Με τώρα. αφορμή μια ατυχέστατη. Τη δήλωση για το Λουξεμβουργιανό. Α, ανάρτηση δική μου. Ε, δεν ήταν καλή δήλωση. Μια ατυχέστατη. Μα το ομολόγω... συγγνώμη γι' αυτό. Μα δεν τα έχουμε πει. Τα έχει πει. Ε, Ξαναπέστο Αλλά... να, να το θυμηθούμε. Αύριο, να... αύριο ναι. Αύριο με κάλεσε για πέρα. Πρώτη... Όλο ο κόσμο κάνει λάθη. Ακριβώς. Όταν βγαίνει και αναγνωρίζει το λάθο σου, νομίζω ότι είναι γενναίο. Και εγώ πράγμα. θέλω να έχω το δικαίωμα στο λάθο. Αλλά όχι το δικαίωμα στην αφωνία. Μα υπάρχει άνθρωπο που δεν έχει κάνει Εγώ δεν μπήκα ποτέ σε κρυψώνε. Κάποιοι θριαμβεύουν και δοξάζονται. Γιατί σιωπούν, λέει, Γιατί είναι στον κρυψόνα του. Εγώ δεν το έκανα ποτέ. Έτσι ε, λοιπόν και έκανα βεβαίω και λάθη. Αύριο με έχει καλέσει για πρώτη φορά. Άκου να δει για πρώτη φορά θα πάω στο Sky και με κάλεσε ο Μπονάνο. Για πρώτη φορά. Ο Μπογδάνο. Ο, ο Μπογδάνο, συγγνώμη. Ναι, ο οποίο ναι. κάνει και πολύ ωραία εκπομπή. Ναι, είναι ψυχαγωγική πραγματικά. Όχι ψυχαγωγική, γιατί είσαι λίγο προσβλητικό τώρα. Γιατί, Γιατί, γιατί τι εννοεί ο ψυχαγωγό. Σύγχο... ενημερωτική εκπομπή, είναι, αλλά έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ο συνάδελφο. Ε, έχει αυτό το δικό του χαρακτήρα. Είναι καλό, είναι ναι, καλό. Ναι, 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 ναι. Παρακολουθώ και εγώ το απόγευμα. Έχετε δίκιο λοιπόν. Σε κάλεσα το Sky. Κάθε βράδυ με έβριζε. Εσύ δεν, εσύ, εσύ δεν έγινε κάθε βράδυ εδώ στο κόντρα 12 με 2 το καλοκαίρι και, τά, και τάσσουν στο Sky Δανεικά και στον στο Αλαφούζο. Έχει δίκιο. Και τώρα σε καλούν στο Sky. Για πρώτη φορά λοιπόν αύριο. Μήπω έχει αρχίσει και, θέλω... και παίζει κανένα και παιχνιδάκι Ά, άκου, άκου. και δεν το έχουμε πιάσει. Άκουσε να δει, σε <laughs> <laughs> Γιατί έστειλα ένα μήνυμα. <laughs> με είπε σκοταδιστή προχθέ. Ποιο Ο <laughs> κύριο Μπογδάνο. Και του έστειλα λοιπόν ένα μήνυμα και στον κύριο Μπογδάνο και στον κύριο Μαλέλη. Και λέω, κοιτάξτε να δείτε, κάθε φορά που με βρίζετε, με σκοφαντίζετε. Σταμάτη, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Ζητάω να βγω να υπερασπιστώ τι απόψει μου, βρέα αδερφέ. Δεν έχω δικαίωμα να υπερασπιστώ. Αλίμονο. αλίμονο. Ε, και δεν με βγάζετε. Τι πρέπει, να πηγαίνουμε στα δικαστήρια, κουταμάρε. Δεν είναι αυτά σωστά πράγματα, μάλιστα. Θέλω να με βγάλετε. Εχθέ λοιπόν ο Μπογδάνο διάβασε το μήνυμά μου και λέει: Αύριο θα έρθει ο Νικολόπλος. Αύριο λοιπόν που θα πάω, θέλω να τον ρωτήσω. Τι ώρα θα πας για να σε δω. Ε, τι ώρα είναι η εκπομπή. Έξι είναι. 6 ε, με ναι, ναι. Ε, θέλω θα τον ρωτήσω λοιπόν αύριο αυτό που μου είπε σε μένα. Πόσο τιμωρείται ρε παιδί μου αυτό. Με ποια ποινή. Πόσο. Με λιθοβολισμό. Διαβίου αποκλεισμό από τα Έχανε. υπουργικά όχι, όχι. καθήκοντα. Όχι, 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 να σου πω γιατί κάποτε άκουγα. Μα δεν έκλεψε. Δεν σκότωσε. Δεν έκλεψε. Δεν... Είπες Είπε μια μακακία. Είπε μια μακακία να το πω έτσι. Κάποτε διάβαζα και ο Κουρί, αφού μα βλέπει, θα το ξέρει. <ΣΣΣ> λέει ότι τι κυβερνήσει τι έφτιανε ο Λαμπράκη, ο Θεό να τον συγχωρέσει, η Ελένη Βλάχου και εκείνη ο Θεό να τη συγχωρέσει. Ο Μπογδάνο, λοιπόν, <ΣΣ> από την Κυριακή των εκλογών έλεγε: Κύριε Τσίπρα, σε παρακαλώ, μην κάνει τον Νικολόπουλο υπουργό. Φαίνεται ότι ο Τσίπρα παρακολουθεί Μπογδάνο. <ΣΣ> Ή φαίνεται ότι ο Μπογδάνο καταφέρει να αποκλείει κάποιου υπουργού. σω το Σκάι σε επόμενα βήματα να καταφέρει να αποκλείει ολόκληρη κυβέρνηση. Ίσως. Επί του παρόντος φαίνεται ότι γίνεται το ακριβώ ανάποδο Αλλά αύριο θα τον ρωτήσω Να σου πω αδερφέ Την πρώτη φορά με κόψανε γι' αυτό γιατί φωνάζεις εσύ και κάποιοι ακόμα Τη δεύτερη φορά το ίδιο Να ξέρω τουλάχιστον αυτή η ποινή είναι για πολλά χρόνια Λοιπόν εδώ Γιατί μου όπως... είπε ποιο είναι το Ο κύριος Νικολόπουλος ε... Ε... Το bullying που αυτέ τι αυτές που... τις μέρες λοιπόν, Όχι κάνουν... μόνο από τον κύριο Μποκδάνο Όχι όχι και από τα άλλα τα κανάλια έτσι Γιατί εγώ έστειλα μια επιστολή Αυτό που είπες Επιστολή που την κοινοποίησα στον πάνω των καμένων και την κοινοποίησα σε όλα τα μέσα ενημέρωση και βέβαια, άμα έχει να πει κάτι τέτοιο ενοχλητικό, το παίζουν τότε όλοι όπω έπαιξαν τώρα. Αυτό σου κόστησε. αυτό σου Και είπα, Α... Μήπω έχω ζητήματα τέτοια ηθική τάξεω, διαχείριση, ελλείμματα τέτοια, να βγείτε να το πείτε. Αλλά αν δεν έχω, επίση πρέπει να πείτε. Για ποιο λόγο. Όμω δεν είναι αυτό το Αυτό κόστησε πέρα από τον bullying τώρα κτλ. Στο να γίνει ο Νικολόπουλο υπουργό. Την πιστεύω εγώ. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ανέκδοτο. Παρότι είναι ανέκδοτο. μου είπαν ότι πήρε ο πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, τον Έλληνα πρωθυπουργό, τηλέφωνο. Πότε τον πήρε, Μετ' εκλογικό. Ναι. Θυμάσαι ότι σε μια σύνοδο κορυφή. πριν σχηματιστεί η κυβέρνηση. Ναι, ναι. Σε μια... πήρε, πήρε ο πρωθυπουργό αυτό. Και μου αυτός, είπαν, εγώ δεν ήμουν. Τον εκεί κύριο εκεί, Τσίπρα είναι. τηλέφωνο ναι, για ναι, σένα. Ναι, ναι, δηλαδή ναι. έγινε τόσο μεγάλο θέμα. Και του ζήτησε να μην σε κάνει υπουργό. Δηλαδή έχει γίνει κάτι μεγαλύτερο. Όχι αυτό λέω, αυτό λένε. Παρότι αυτό εγώ δεν το πιστεύω. Λέω. Ναι. Είχε γίνει κάτι σπουδαιότερο. Τι το λένε αυτό, Γιατί εγώ δεν δε, δε το έχω ακούσει. Εμιλιέ, δεν δελτίο... ε, 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 δε, δε το έχω ακούσει. Εμιλιέ, ε, δεν δε το έχω ακούσει. Έλα, θα σου βάλω πιπέρι. Στο Μέγκα, στο Δελτίο Ειδήσεων, ναι, στην ναι. πρώτη σύνοδο κορυφή, ε, πρώτο ταξίδι του Πρωθυπουργού του Αλέξη του Τσίπρα, στη σύνοδο κορυφής. Και όπω λέει το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, έχω τα φιλμάκια. Για πε, για έχει ενδιαφέρον. Λέει λοιπόν ότι τον ε, υποδέχτηκε και του είπε συγχαρητήρια κύριε Τσίπρα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρωθυπουργό του είπε για ποιο πράγμα. Γιατί δεν κάνατε τον Νικολόπουλο υπουργό. <Κι> αυτό ε, <Κι> είναι. Ε, 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 Έχεις έτσι κάνει. Λέω λοιπόν όμω ότι αυτό είναι <Κι> ανέκδοτο. Λοιπόν. Θεωρώ ότι το πολιτικό είναι άλλο. Και το πολιτικό είναι Μήπως αυτό. Μήπω δεν σε πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό... Όχι. όχι, όχι. Δεν σε πάει δεν νομίζω, ε? νομίζω. Εδώ ε? με κατηγορούσαν Τι? ότι από αυτό εδώ το κανάλι ήμουν πιο ΣΥΡΙΖΑ από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όλο τούτο εδώ έγινε χάρη στον αγώνα πολλών ανθρώπων. Μπορεί να μην Χάριστό... σε πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, Ξέχει... παιδί μου. Πειράζει αυτό. Καθόλου Άντε δεν. Πειράζει. σε πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί. Κάτι Κάθο... καναζόρε ή να σε πηγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καθόλου δηλαδή. δεν. Ε, κοίταξε να δει. Είμαστε συνοδοιπόροι. Δεν γίνεται Κι να είστε. Καλά, ε, ένα, δεν έχετε παντρευτεί. Ένα λεπτό. Δεν έχετε παντρευτεί. Ένα λεπτό. Συνοδοιπόροι είστε, αλλά δεν. Ένα γίνεται. λεπτό. Εάν δεν σε... είναι δικαίωμα του κύριου Τσίπρα να μην θέλει να σε κάνει υπουργό. Ένα λεπτό. Δεν είναι δικαίωμα Να τα απαντήσω όλα. Να απαντήσω, ναι. Λοιπόν, όταν είσαι συνοδοιπόρο, βάζει πλάτη για τον συνοδοιπόρο σου. Ναι. Δεν τον μαχαιρώνει. Να σα βλέπουμε, λέει η κυρία Λίκη από την Κυφυσιά, για να σου αλλάξω λίγο την διάθεση γιατί σε στεναχώρησε πολύ αυτή η ιστορία με... που δεν έγινε υπουργό. Να σα βλέπω. Βλέπουμε... Όχι πολύ καλά. Να σα βλέπω. Βλέπουμε... Είμαι τόσα χρόνια να σα βλέπουμε πιο συχνά, λέει η κυρία Λίκη από την Κυφυσιά. Έχει στα βόρεια προάστια, στα πλούσια προάστια, έχει συμπάθειε μεγάλε. Ναι, έχεις. είμαι και ωραίο παιδί. Ναι. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ε, <laughs> λέω λοιπόν ότι το σοβαρό για μένα είναι πω σε μια κυβέρνηση που είναι δύο διαφορετικά. Ήθελε να γίνει υπουργό. Ε, Βεβαίω ήθελα. Να γίνεις Όταν υπουργός. κατεβαίνω για βουλευτή και του λέω: Εμένα να ψηφίσετε, γιατί εγώ είμαι καλύτερο από του άλλου. Έτσι και τώρα τι θα του έλεγα εγώ. Σε ποιο υπουργείο ήθελα να πάω. Εγώ δεν είμαι καλύτερο ποιο... από κάποιου εδώ. Σε ποιο υπουργείο ήθελα έχει... να πα. Μα δεν ρωτάται κανένα άλλο. Κάπου... Αλλά προεκλογικά. Πού θα, θα μπορούσε να προσφέρει, δεν ξέρει πού θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερο. Στα οικονομικά, στο εργασίε. Εμιλιέ. Στο δημόσια τάξη α πούμε πού. Εμιλιέ. Είμαι παλιό για να τσιμπάω σε τέτοιε ερωτήσει. Ναι. Δεν είναι στο Δεν χάνει, δε χάνει, η Βενετιά Βελόνι, αν δεν γίνει ο Νικολόπουλο. 26 χρόνια δεν γίνει ο Νικολόπουλο. Δεν στο λέω για να τσιμπάω. Κάνουμε ειλικρινή κουβέντα. Ναι, βέβαια. μάτια μου. Και λέω, Πάλι λοιπόν, δινήξεις, 26 χρόνια δεν είμαι υπουργό. Έγινε τίποτα. Η Ελλάδα πορεύεται, ζει, οι Έλληνε προχωράνε. Ήθελε να γίνει λοιπόν και, και δεν έγινε υπουργό. Σου είχε υποσχεθεί ο ότι υπουργό. Σου είχε υποσχεθεί ο καμένο ότι θα γινόσουν υπουργό. Πε μα, μίλα ανοιχτά στον κόσμο. Τι θα πει, μου είχε υποσχεθεί. Επειδή μου δεν είχατε κουβεντιάσει με τον κύριο Καμένο αν θα γίνει υπουργό ή αν δεν θα γίνει. Εγώ δεν ζήτησα ποτέ τίποτα. Άλλο εσύ το Εγώ δεν ζήτησα ποτέ τίποτα. Σου είχε πει ούτε ο Πάνο ο Καμένο θα γίνει υπουργό. Εγώ δεν ζήτησα ποτέ Μας... τίποτα. Ούτε Υπουργείο, ούτε αντιπροεδρία, ούτε από τον Πάνο, ούτε από τον Τζίπρα, ούτε από κανέναν. Τώρα εγώ. Όμως... Γιατί ξέρω ότι ο Καμένο σου είχε πει ότι θα γίνει υπουργό. Αυτό τι έχει να κάνει ο τον κόσμο λοιπόν. Γιατί... Μα, δεν ντροπή αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν. Αλήθεια. Μα... Πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρει. Όμω ενδιαφέρει να ξέρει ο κόσμο ότι εγώ, ναι, νομίζω ότι θα μπορούσα να προσφέρω από μια θέση υπουργού γιατί στα κοινοβουλευτικά μπορεί κανένα να μπει στο site τη Βουλή και να δει ο πρώτο με το δεύτερο χρόνια τώρα, όχι μόνο τα τελευταία το πόσο χρόνια. Με πόσο παραγωγή κάνει στη Βουλή, Με συγχωρεί πάρα ξέρουν, πολύ. Άρα λοιπόν. Ότι εργάζεσαι πάρα πολύ σκληρά. Θέλω να πω ένα από λοιπόν. Που έχει την εμπιστοσύνη του λαού. Που βρίσκεται στην πρωτοπορία του αγώνα. Έχει υποχρέωση. Να ζητήσει το λόγο για να μάθουν οι ψηφοφόροι του, να μάθουν οι Έλληνε χριστιανοδημοκράτε, για ποιο λόγο αυτό ο άνθρωπο δεν γίνεται. Δεν πρέπει να μάθουν. Αν η αλήθεια είναι λοιπόν αυτή που ο Νότι Μηταράκη φεύγοντα είπε ότι μια φορά έγινε υπουργό και εσύ πήγε και πέταξε την καρέκλα. Πράγματι λοιπόν, αν η ανησυχία του ήταν ότι εγώ με τέτοια προαπαιτούμενα θα του ξαναπέταγα την καρέκλα, τότε καλά κάναν οι άνθρωποι και δεν με έκαναν. Αυτό φοβηθή... ναι, mm, φοβηθήκαν λε. Λέω αν αυτό. Ότι θα έχει, θα έχει, ο Τσίπρα αντάρτη υπουργό, α πούμε. Δεν δε θα συμβαίνει. ψήφιζες δηλαδή όλα τα προαπαιτούμενα. Ε, όχι. Ε, ε βέβαια όχι. Δεν θα τα ψήφιζε όλα. Μα δεν το έκανα εγώ. Εγώ διάβασα μία δήλωσή σου, όπου έχει μερικά άρθρα, δεν θυμάμαι τώρα. είπα ένα 22-23 έλεγε. Συγκεκριμένα, ακριβώς. συγκεκριμένα από τα προαπαιτούμενα, τα οποία έλεγε ο Νικολόπουλο, φίλε και φίλοι, δεν πρόκειται να τα ψηφίσει. Μα ακριβώς. Και έλεγε σε δήλωσή του συγκεκριμένου αριθμού. Άρα, δηλαδή, λε ότι γι' αυτό το λόγο δεν έγινε υπουργό. Αυτό είναι ο πραγματικό λόγο. Όχι, ένα, ο αυτός είναι ο πρωθυπουργό του Ξεπλήρου. Είναι ένα πολιτικό λόγο. Το άλλο λόγος. είναι ανέκδοτο. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν μπορώ να το δεχτώ. Και το λέω γιατί ήθελα να ολοκληρώσω, αν μου επιτρέψει. Είπαμε ότι είμαστε συνοδοιπόροι. Είμαστε δύο διαφορετικά κόμματα. Μάλιστα. Αυτά τα δύο διαφορετικά κόμματα δεν μπορεί να αναδεικνύουν το ένα τι διαφωνίε που έχει με το άλλο. Γιατί τότε πού πάμε. Είναι δυνατόν, δηλαδή αλήθεια θέλω να μου πείτε, εγώ πήγα εκεί και αυτό το ναι στην κυβέρνηση σημαίνει όχι στις ιδέες μου. Εγώ θα γίνω αθεός γιατί είναι αυτοί οι αθεοί. Μα γίνεται αυτό. Ή εγώ θα αρχίσω και θα φωνάζω, γιατί ο Φίλης είναι άθεος και έγινε υπουργό θρησκευμάτων. Α, μπράβο, ωραία, συγκυβέρνηση θα τα κάνουμε τέτοια. Είναι δυνατόν Άρχισε λοιπόν. Άρχισε στην αντιπολίτευση από τώρα μου φαίνεται. Όχι, <χω> να μην σου φαίνεται τίποτα. <χω> που Λέω ότι ο ένας η μία δύναμη πρέπει να στηρίζει την άλλη. Και δεν πρέπει λοιπόν να βγαίνουν είτε οι 53, γιατί λέει, σαν και οι 53 λέει που διαφωνούσαν μαζί μου. Δεν πρέπει λοιπόν έτσι να προχωρήσουμε, γιατί είμαστε στην αρχή. Δεν μπορεί δηλαδή εσύ να φέρεις και να νομοθετείς πράγματα που ξέρεις ότι θα με βρεις απέναντί σου Γιατί το κάνεις Εκτός αν το κάνεις γιατί έχει έτοιμο το Λεβέντι Εκτός αν το κάνεις γιατί όπως έγραψε ο βλαμπουράρη στο χαρτί Και είδε τυχαία λέει Αυτά δεν γινώσαν ούτε στην εποχή του Μπαρμπασπύρου Κύριε Αλέκο δεν γνώσατε αυτά. Έγραψε, λέει, μάζευε τις σκέψεις του την ώρα που ήταν στα υπουργικά έδρανα και έγραφε το Λεβέντι θα τον φέρουμε στο επόμενο στάδιο και με αυτές τις δύο προϋποδέσεις. Και ο φωτογράφος, από πάνω πήρε αυτό και τα μεγάλα κανάλια που δεν παίρνουν γραμμή από κανέναν. Το παίξανε στα δελτία ειδήσεων

να βάλουμε το Λεβέντη στην κυβέρνηση. Τέλο πάντων, λοιπόν, ακούγεται η άποψη. Δεν θέλω να πω την άποψη, σήμερα, αλλά σήμερα, μου φαίνεται πολύ μυθιστορηματικό. Σήμερα βγήκε. Ζεράρντε, βγει. Ζεράρντε, Σήμερα άκουσα τον κύριο Λεβέντη ναι. να μιλάει για ακροδεξιού. Κύριε Βασιλή, Βασίλη, κύριε Βασίλη, δεν μπορεί να είναι κάποιο μαθητή κρατούμενο τη ασφάλεια πατρών στον ξεσηκωμό τότε του Πανεπιστημίου τη Πάτρα μαζί με το Πολυτεχνείο και να είναι κύριε Βασίλη. Μάθε λίγο καλύτερα την πολιτική γεωγραφία. Ο Τάκης ο Χατζή, ο συναδελφό σου. Από, τί... από, πάτρα. Από πάτρα. Από πάτρα ναι. Τάκης ο Χατζή και κάποιοι άλλοι εργάδε τότε που ήταν ακόμα η εποχή τη δικτατορία, τη Χούντα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Νίκο ο Νικολόπουλο ήταν και γι' αυτό τώρα μνημόνευσα τον Τάκη το Χατζή. Μάλλον από του μικρότερου. Μαθητή. Μαθητή. Που συνελήφθηκε και πήγε στην ασφάλεια γιατί συμμετείχε στην κατάληψη του Πανεπιστημίου τη Πάτρα. Ο Νίκο ο Νικολόπουλο κόπηκε από τη στρατιωτική ιατρική γιατί είχε φάκελο για φρονήματα. Έτσι, κύριε Βασίλη, Μάλιστα. για να κόψουμε τον καλαμπούρη, γιατί παραξηγήθηκε. Όταν εδώ τον κάλεσα στην εκπομπή και του είπα, Κύριε Λεβεντή, εσεί λέτε ότι δεν θα παίρνετε την επιχορήγηση. Και είπε σήμερα στη Βουλή, με είχε ρωτήσει, λέει, αν θα παίρνω την κρατική επιχορήγηση. Και κοιτάξτε, λέει, αφού την παίρνουν οι άλλοι, γιατί δεν θα την παίρνω κι εγώ. Μπράβο, κύριε Βασιλιά, παίρνουν και εμεί. Θα παίρνετε κι εσεί. Ωραία δικαιολογία μα είπατε σήμερα. Ε, λοιπόν, Βαστε, ακούστε. Για να μείνουμε λίγο τώρα στο θέμα. Λοιπόν, υπουργό δεν έγινε. Υπήρξε κουβέντα για να γίνει αντιπρόεδρο στη Βουλή, υπάρχει αυτό, είναι αληθινό αυτό. Από τη μεριά μου όχι. Από τη μεριά σου όχι. Εγώ δεν ζήτησα κάτι. Από τη μεριά του υπήρξε. Όπω και για το προηγούμενο που είπε, Δεν μ' αρέσει να υποκρίνομαι. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει αυτό σημασία. Έχουμε τόση δουλειά μπροστά μα να κάνουμε. Ναι. Και εγώ πραγματικά θέλω να στηρίξω και να βοηθήσω αυτή την προσπάθεια. Γιατί αλλή μόνο μα, αν δεν πετύχει και αυτή η προσπάθεια. Ναι, αλλά. Σωστό είναι τι αυτό. πρέπει να γίνει, βρε παιδί μου, ε, για να υπάρξει οριστική έξοδο από τα μνημόνια, από την κρίση. Αυτό που λέγαμε πριν λίγε μέρε. Δεν μπορεί να, να γίνει αυτό που σήμερα λέει το Δουνουτού και είδα ότι έκανε μια ανοίξη. Ναι, ναι. Έστειλε, λέει, το Δουνουτού και δημοσίευσε μια έκθεση και λέει, Παι, παιδιά, με αυτή τη συνταγή τίποτα. Την ξέρει. Θα είστε με στην ύφεση συνέχεια. Το ξέρετε. Ναι, 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 Αν το είναι, το έχω εδώ να το διαβάσω. Το, το είπαμε. στο το είπαμε πρώτο. Άρα μας. λοιπόν. Εδώ τώρα πώ θα γίνει, δεν θα πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό, δεν θα πρέπει να είναι πραγματικά να το, το τελευταίο μνημόνιο. Θέλω να πει στον κόσμο αν έχει καθόλου πρόβλημα συνείδησης που υπέγραψε μνημόνιο. Ενώ ήσουν σφόδρα, Έχω. σφόδρα αντιμνημονιακό. Έχω. Και, και, η κυβέρνηση και εσεί και η Ανέλ και τα λοιπά γίνατε σαν τη Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ περίπου και υπογράψατε μνημόνιο και μάλιστα πολύ σκληρό μνημόνιο. Βεβαίω. Έχει πρόβλημα συνειδησιακό γι' αυτό. Βεβαίω. Έχει μια στεναχώρια μέσα σου γι' αυτό το πράγμα. Πολύ μεγάλη. Σκένα. Πολύ μεγάλη. Και πρέπει να απολογούμε κάθε μέρα. Γιατί Σήμερα μνημονιο? ήμουνα στην Ελασόνα, ήμουνα στη Λάρισα, ναι. ήμουνα στο Βόλο. Και υπάρχουν άνθρωποι και μου λένε. Γιατί υπέγραψε. Γιατί υπέγραψε. Για Δεν λοιπόν. θέλαμε. Γιατί είπαμε ότι θα σπάσει αυτό ο φαύλο κύκλο τη ε, διαπλοκής, διαπλοκή, αυτό ο φαύλο κύκλο του Δούνε και Λαβίν, αυτό ο φαύλο κύκλο που αν δεν είχαμε αυτό το χρηματοδοτικό. Σπάει δοτικό, ο φαύλο κύκλο υπογράφοντα τη διαπλοκή, υπογράφοντα μνημόνιο. Άκουσε να δει γιατί. Ναι. Εσύ πάλι σήμερα ανέδειξε εδώ ένα μεγάλο θέμα, αλλά πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα να Στη πούμε. Όχι πέρας... και από την εφημερίδα σου και Βεβαίως, από την Κυριακάτικη. Ο κύριο ε, κοίταξε... Νικολόπουλο τώρα με την ευκαιρία αρθογραφεί πάρα πολύ συχνά στην Κυριακάτικη Κόντρα Νιούζ. Δηλαδή ναι. αυτό που έχει αύριο η Κόντρα Νιούζ, γιατί γίνεται. Έχω μια ερώτηση. Ξεκινάω μάλιστα με ερώτηση πρώτη προ τον πάνω καμένο. Για να μην έρθουν αύριο και μου πούν Έκανε το τον τζίπρα, έκανε τον άνθρωπο. Δείξτε άδρο. στη θέση Αφού μου ξεκινάω λίγο από Την κουάντρα νιούζε, ενώ μιλάει ο Νίκο. Δείξτε μου στη θέση μου το εξώφυλλο τη κουάντρα νιούζε. Καταθέτω λοιπόν αύριο μια ναι. ερώτηση για τον κύριο Ντογιάκο. Τον κύριο Παναθηναϊκάκια. Τον, τον εισαγγελέα. Τον Ισαγγελέα. Αν λοιπόν δεν έσπαζε αυτό ο φαύλο κύκλο, θα πήγαιναν 120, θα συλλαμβάνονταν. Γιατί επί εποχή του κυρίου Μπάμπη δεν συνελήφθησαν. Γιατί αγώνα δρόμου λέει για τη λίστα Λαγκάρντ, λέει επάνω, επικεφαλίδα τη κόντρα νιουζ αύριο. Γιατί. Αυτά όλα όμω ήθελαν να έχει ένα περιθώριο χρόνου και χρήματο. Ήρθε λοιπόν ο Τσίπρα και λέει: Για τα επόμενα τρία χρόνια, εγώ έχω εξασφαλίσει τα χρήματα που χρειάζονται μέσω από αυτό το κακό, το επαχθέ μνημόνιο. Και το χρόνο, τρία χρόνια είναι αρκετά για να βγούμε στο ξέφωτο. Για να είναι αρκετά όμω αυτά τα τρία χρόνια, για να πιάσουν τόπο οι καινούργιε θα πρέπει να σταματήσει Όλο το καλαμπούρι και να γινόμαστε προοδευτικοί δίθεν γιατί θα κατεβάσουμε τις εικόνες ή γιατί θα επιτρέψουμε να παντρεύονται, λέει, μεταξύ τους ναι. οι άντρες, οι γυναίκες. Ναι. Αυτός δεν είναι ο προοδευτισμός και η προτεραιότητα, νομίζω, της ελληνικής Λοιπόν, η ερώτηση από κοινωνίας... τον κόσμο. Τι πρέπει να κάνει η νέα κυβέρνηση, ποιε προτεραιότητες πρέπει να έχει και παίρνοντα υπόψη, βεβαίως, αγαπητέ Νίκο την φτώχεια και τη δυστυχία που έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Τι πρέπει να κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η σημερινή κυβέρνηση θα ανταπάει πολύ καλύτερα αν έρχονται οι παλιοί στο κομμάτι που λες. Γιατί το έδειξε ότι έχει μια ευαισθησία απείρως μεγαλύτερη από όλου του άλλου που λέγανε, δεν βαριέσαι. Α ναι. σου πάρει και το σπίτι. Δεν βαριέσαι, Α μην έχει ρεύμα». Το απέδειξε στο προηγούμενο οκτάμινο. Τώρα όμω δεν έφταναν εκείνε οι ασπιρίνε όπω οι ίδιοι παραδεχτήκαμε. Τώρα θέλει μεγαλύτερε γενναίε δόσει από το παράλληλο πρόγραμμα που είπε ο Πρωθυπουργό. Αυτό περιμένω να δω. Το Αν φέρει πρόγραμμα. το παράλληλο πρόγραμμα ναι. και δώσει το ειδικό βάρο λοιπόν, που χρειάζεται στα μέτρα υπέρ των αδυνάτων τότε θα ψηφίσω και τα προαπαιτούμενα. Αν μήνυμα. εφ' έχω αυτόν, δεν θα τα ψηφίσω. Να σου πω ένα μήνυμα ναι. από την κυρία Μαρία την Σμύρνη. Κύριε Νικολόπουλε, εμένα με ενδιαφέρει η στάση των ανεξάρτητων Ελλήνων όσον αφορά στο κόψιμο των συντάξεων. Εξαιρετική. Εξαιρετική και γι' αυτό μεθαύριο στο ξενοδοχείο Αμαλία έχω καλέσει η Εθνική Συνδιάσκεψη του Χριστιανού Δημοκρατικού Κόμματο για να του πω πραγματικά τι θέλουν αυτοί. Θέλουν εγώ να πάω να ψηφίσω το κόψιμο των συντάξεων ενώ λέγαμε ότι δεν πρέπει να κοπούν ή θέλουν να μείνω μια ανεξάρτητη δυνατή φωνή να τους ενοχλώ όσο γίνεται και αν και εδώ πέρα επανέλθω στον άμβονά μου τον τηλεοπτικό να φωνάζω το μαξί μου ακούει εγώ θα κάνω αυτό που θα μου πουν οι πολίτες και οι πολίτες νομίζω που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ναι. θέλουνε... Δύσκολο μήνυμα έχω. Εντάξει με το πρωτοσέλιδο, φέρτε το διπλό. Από τον κύριο Γιώργο τον πυριά. Πολύ δύσκολο μηνυμένο, Θα το διαβάσω. Ε, βέβαια. Κύριε Νικολόπουλε, τώρα που υπογράψατε μνημόνιο, είστε στα γόνατα ή όρθιοι. Είμαι όρθιο. Και είμαι όρθιο και να το. Και σήμερα και χτε και προχτέ παλεύω και βγαίνω από τη βόλεψή μου. Ξέρει πόσο βολικά θα ήταν. Δεν βγήκα βολε... βουλευτή. Να μην ξαναμίλαγα. Γιατί να φέρνω σε δύσκολη θέση τον Καμένο, τον Τζίπρα, του φίλου μου. Γιατί, Γιατί του δημιουργώ πονοκέφαλο. Γιατί. Γιατί να θέλω να μάχομαι, γιατί ίσω να έχω και εδώ πάλι ξενύχτια και να φωνάζω και να λέω τη δικιά σα τη φωνή, Γιατί είμαι όρθιο, Γιατί θέλω να δίνω αυτή τη μάχη, Γιατί δεν υποχωρώ και προπαντό, Γιατί δεν μου ζήτησε ο Τσίπρα, ούτε ο πάνω ο καμένο να κάτσω στα τέσσερα. Είπαν ότι αυτό το μνημόνιο δεν το θέλουμε, δεν είναι δικό μα. Και μα μάλωναν οι πολιτικοί μα αντίπαλοι. Γιατί δεν το υιοθετείτε, Κυρία, δεν κύριε... το υιοθετούμε. Το είναι απεχθέστατο για μα. Και δεν άρεσε. Κυρία Χρυσίδα από Βυρλίσια, <κυρια> είστε πολύ συμπαθή, κύριε Νικολόπουλε, και μορφωμένο θεωρώ ότι πρέπει να γυρίσετε στη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Αγγελική από τον Πύργο, εμεί οι νεοδημοκράτες θέλουμε τον Νικολόπουλο πίσω στη Νέα Δημοκρατία γιατί τον αγαπάμε. Θέλω να σα πω ότι και εγώ έχω αφήσει όχι ένα κομμάτι τη ζωή μου, Όλη τη ζωή μου εκεί. Εγώ δεν έκρυψα ποτέ. Καλά, φωνάζει όλη θεωρώ ζωή σου εκεί. Τι δουλειά έχει σου, Είναι μεταλλαγμένη η συνάντηση η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Θεωρώ ότι είναι μεταλλαγμένη και δεν το θεωρώ μόνο εγώ. Μακάρι να κάνει βήματα. Άλλωστε, Εμίλια, ξέρει ότι μπορεί να αλλάξει ο εκλογικό νόμο. Αν αλλάξει, όπω είπε, μετεκλογικό, άκουσε τον κύριο Βούτσι. Είπε ότι θα αλλάξει ο εκλογικό νόμο. Πότε δεν μα είπε. Είπε για τώρα. Αν αλλάξει τώρα ο εκλογικό Αν νόμο, ναι. αντιλαμβάνεσαι ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να ψάξει να βρει από τώρα του αυριανού κυβερνητικού τη συμμάχου. Γιατί χωρί το συν 50 του πρώτου κόμματο, ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ έχει 4-5 δορυφόρου γύρω του. Δημοκρατία... Ποιοι είναι οι δορυφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, ε, Τώρα έχει φύγει και ο Δημήτρη από εδώ, θα μου κόψει την κόρη. Δηλαδή το ποτάμι τι είναι. Το Πασόκ τι είναι. Είναι δορυφόρη το το του ΣΥΡΙΖΑ. Το Πασόκ και το ποτάμι είναι. Μα δεν του λένε. Όχι, oh, σα ρωτώ να μου πείτε. Δεν του λένε ότι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν στην κυβέρνηση. Mm -hmm. Δεν το βλέπετε. Δεν του λένε ότι είναι παράτερο. Δεν βγαίνει έξω. Ο Τσίμπαν δεν το ξέρει. Και ο, ο, ο Λεβέντη λένε... είναι. Καλά, ο Λεβέντη λέει, μην ανησυχείτε. Λέει, κυβέρνηση δεν πρόκειται να πάμε ποτέ σε εκλογέ. Εγώ είμαι εδώ όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε. Θα ξαναδώ τη Βουλή τέλο πάντων. Εγώ είμαι πρόεδρο. Δηλαδή, πρόημος, τι μα λε τώρα, ότι η Ανέλ μπορεί να είναι εν δυνάμει δορυφόρο τη Νέα Δημοκρατία αν αλλάξει ο εκλογικό νόμο. Δεν είπα νομός. αυτό. Όχι. Είπα ότι τότε η ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να σκεφτεί ναι. εάν πραγματικά θα εξυπηρετεί η επανασυσπήρωση τη παράταξη ή επανένωση ή αν θα πρέπει. Με άνεση θα τα βρει η Νέα Δημοκρατία με Πασό και Ποτάμι. Με πολύ μεγαλύτερη άνεση από, τα... από ότι θα τα βρει ο ΣΥΡΙΖΑ με Πασό και Ποτάμι. Η σημερινή... Μα εδώ έχουν και το know-how. Έχουν, συγκυβερνήσει. Η σημερινή. Έχει δικ... η σημερινή. Η σημερινή. Έχει δίκιο. Ποια, η Γι' αυτό και η σημερινή λοιπόν δεν είναι ελκυστική και συμπαθητική και θα δούμε πώ θα πάνε να ψηφίσουν μεθαύριο, Εμιλία μου, γιατί και αυτό επίση θα είναι ένα στοίχημα. Το έχουν σκεφτεί. η κυρία κύρι, Αλεξάνδρα το παλαιό φάλιρο. Δύσκολη ερώτηση. Εγώ τα λέω όλα, ξέρει ότι εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Τα λέμε όλα. Κύριε Νικολόπουλε, πριν λίγε μέρε ο Μητσοτάκη σα είπε λόγο. Θεωρείτε ότι ισχύει ή θέλετε να το απαντήσετε του κύριου Μητσοτάκη. Το απάντησα ενώ ήταν εκεί στον Νίκο του Χατζη Νικολάου. Παρακαλώ. Και του είπα ότι αρκετά πληρώσαμε αυτή την οικογένεια, του μαζέψαμε, ναι. Γιατί αυτοί δεν είχαν καμία σχέση με εμά, το ξέρετε. Με, με τη Νέα Δημοκρατία δεν, δεν είχε σχέση. η οικογένεια Μιτσοτάη καμία σχέση, λέτε. Ε, ναι, ναι, αλλά... ναι, αλλά ο Κυριάκο είναι από τα, από τα με κοντό παντελονάκι, λέει, είναι στη Νέα Δημοκρατία. ναι, ναι, Μακή, ναι, ναι. Πώς και Πώ τη λένε αυτή την οργάνωση. Και η... μα θυμίζει, κάθε... θυμίζει κάθε μέρα και τώρα ναι. ότι είναι ένα ακραίο νεοφιλελεύθερο που δεν έχει καμία σχέση με τον κοινωνικό ριζοσπαστισμό του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ε, δεν τα ξεχνά κανένα αυτά και φροντίζω φροντίζει ο ίδιο για να μην τα ξεχάσουμε. Δεν ξεχνά κανένα με πόση μεγάλη ικανοποίηση απέλυε τον κόσμο. Και μάλιστα είπε, ήταν περί το βάρο παραμονέ των εκλογών. Ακούστηκε και αυτό ότι ήσαν άχρηστοι. Δεν χρειαζόσαν οι καθηγητέ, οι σχολικοί φύλακε, οι καθαρίστριε. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτή την κοινωνική, λαϊκή κεντροδεξιά και με την ιστορία τη. Καμία σχέση αυτό. Και προπαντό. Ξέρετε, οι άνθρωποι που μπορεί να πλήγωσαν αυτή την παράταξη και να απολογείται αυτή η παράταξη για τη Siemens, να απολογείται αυτή η παράταξη για όσα κατά καιρού. Τι, γιατί αναφέρεστε πάνε... τώρα για τη Siemens ξαφνικά. Δεν Πετα... μην... Πετάγεσαι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη Siemens. Δεν τι... έχει καμία σχέση. Πού να ξέρω εγώ. Γιατί το λέτε νόμιζα αυτό. Νόμιζα ότι έχετε κάνει ρεπορτάζ. Τι... Νόμιζα ότι έχει γράψει. Ότι έχουν γράψει οι εφημερίδε ότι είχε προμηθευτεί. Δεν κάτι. Ότι είχε προμηθευτεί και τα πλήρωσε προϊόντα από την ε, Siemens. Νομίζω ότι το, ότι το θυμόσαστε. Άμα τα πλήρωσε, πού είναι το. Ε, ναι, εντάξει, ε, με, ναι. με, μια καθυστέρηση, ναι. Πλήρωσε, τα πλήρωσε. Άμα τα πλήρωσε. Ε, τι ήθελα να σα ρωτήσω, ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Ο Κυριάκο Αμιτσουτάκη, ο, ο οποίο έχει προσόντα, λένε. Τον άνθρωπο δεν τον ξέρω προσόντα. Είναι αλήθεια γιατί ναι. ο Μακαρίτης, ο Καρατζά. Ναι. Ποιο σε... ο τη Εθνική Τραπέζη. Ενώ εμεί ήμασταν ε, στα κάγκελα. Ενώ εμεί δίναμε τη μάχη του δρόμου τότε, σε εκείνα τα πέντε χρόνια που υπήρχε ένα μεγαλύτερο κακό φανατισμό. Ο Κυριάκο ο Μητσοτάκη. Είχε δουλειά στην Εθνική Τράπεζα. Γιατί κακό είναι που βρήκε δουλειά. Κάθε άλλο. Με ασέπτε. Νέο παιδί είναι. Με Προ τιμήν του. Με Προ τιμήν, τιμήν του που καταγόταν από τέτοια οικογένεια και πήγε και έγινε τραπεζικό υπάλληλο. Τι ήταν. Τραπεζικό υπάλληλο. Τι ήταν. Σύμβουλο. Ότι χτυπάει και κάρτα. 10.000 <laughs> έπαιρνε. Δεν τα ξέρω εγώ ναι, ναι, και την ναι, κολόπουλα ναι, ναι, αυτά. Ναι, ναι. Δεν πήγα ναι. στο μισθολόγιο ναι. τη Εθνική Τράπεζα να πει να δω ασέπηχε, πόσα μπήχε. λεφτά έπαιρνε. Ούτε αυτό το ξέρω. Πόσα λεφτά έπαιρνε ο Κυριάκο. Έπαιρνε 10.000 το μήνα. Έπαιρνε 10.000. Καλά. Έχουν γίνει Τι δουλειά έκανε. Τι δουλειά έκανε. Νομίζω στην Εθνική Κεφαλαίου. Ούτε στην Εθνική Κεφαλαίου. Και η Εθνική Κεφαλαίου. Πάντως πήγε να δουλέψει ο άνθρωπο. Και δεν ήταν ο μοναδικό Έλληνα που ανέπαινε τότε αυτά τα λεφτά. Υπάρχουν πράγματα. Δεν είναι ο μοναδικό Έλληνα. Υπάρχουν, πώ το είπε ο κύριο Βαρεμένο, υπάρχει απασχόληση, υπάρχει δουλειά. Υπάρχει το αμείβομαι, υπάρχουν... Υπάρχουν πράγματι, πολλά, ναι, ναι. ναι. υπάρχουν. Τώρα, ε, με, το, με, την ισχύουσα κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία, για να κλείσουμε, γιατί έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον τον κόσμο. Η, τα μισά μηνύματα που έχω πάρει είναι γύρνα Νικολόπουλο πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Γύρνα λένε πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Ποιο έχει τι περισσότερε πιθανότητε να εκλεγεί αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία, Ο Μημαράκη, ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκη, ο Τζιτζικώστα ή ο Άδωνη ο Γεωργιάδη. Θα δοθεί, έχω την βεβαιότητα και πάλι ένα μήνυμα, όχι σε εκείνους που πρωταγωνίστησαν για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και οι πρωταγωνιστές έχουν όνομα και επίθετο, έχουν φίλους, έχουν υποστηρικτές. Για πείτε μας τώρα, χωρίς πολλά-πολλά, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Τώρα γνωριζόμαστε, γνωριζόμαστε. Ο Μημαράκης θα βγει ή ο Τζι Ακούω από τον κόσμο ότι έχει ρεύμα ο Τζι εγώ αυτό Ακούω ε... Ναι, αλλά του λένε ότι θα είναι εξοκοινοβουλευτικό. Αυτό είναι πρόβλημα. Ο Παπαδήμο δεν ήταν πρωθυπουργό. Ναι. Α, ο ξενοφόνο ολότας Επίση. Καλά, όμω γίνανε κυβέρνηση και τώρα στενοχωριόνται <σχει> αν θα βρουν πρωθυπουργό. Άλλωστε σε μερικέ χώρε ξέρετε <σχειστό> ότι είναι άλλο ο αρχηγό του κόμματο και άλλο ο υποψήφιο πρωθυπουργό. Το ξέρετε βέβαια. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Ρέντσι δεν ήταν στην ίδια κατηγορία. Ακριβώ. Ο Ιταλός. Είναι σε δημοκρατικά κόμματα, έτσι. Συμβαίνει πάρα, πάρα πολύ συχνά. Ξέρετε, όταν αναφέρεται αυτό το πράγμα, Νίκο, νομίζω ότι είμαστε σε κανένα κρατήδιο τη Αφρική, α πούμε. Γιατί, η Ελλάδα έκ... είναι... Γιατί δεν έχουμε τέτοια παράδοση. Δεν έχουμε κουλτούρα τέτοια. να πω πριν κάτι για το τον Βασίλη τον Λεβέντη, αν σκεφτεί ότι του εκπροσώπου του Πιτέλα, τον ξέρει τον Πιτέλα. Ναι, έτσι, το ξέρω, ναι. Στο Μαξίμου, ναι. πριν 25 μέρε 30, ναι. τους του πήγα εγώ. Μπορεί εγώ να είμαι ακροδεξιού κόμματο και να πήγα του εκπροσώπου του Πιτέλα εγώ στο Μαξίμου. Και υπάρχουν φωτογραφικά στιγμιότυπα περί αυτού. Η αυτών. κυρία Κέτα τον πειράξε, τι λέει, ότι τον κύριο Νικολόπουλο τον θέλουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ελάτε σε εμά, λέει κύριο Νικολόπουλο, λέει η κυρία Κέτα τον πειράξε. Σε θέλουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρότι δεν σε έκανε ο Τσίπρα. Εγώ να. Τε έκανε κάτι. Υπουργό Τσίπρα. και θέλω Σου έχει μεγάλο. κοστίσει αυτό που θέλω, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ ε, στου φίλου μα, που σήμερα λένε, από όποια παράταξη κι αν είναι αυτά, αλλά θέλω να του πω ότι εμένα εκείνο που με σαγεινεύει και μου δίνει αυτή την ορμή, το πάθο ακόμα, τη ζέση να αγωνίζομαι και σήμερα, χωρίς αξιώματα, εμένα μου φτάνει το λοχιώσιμο εδώ στο πέτο αυτό που είναι. μου δίνει. Κάθε φορά που έχει εκλογέ, ο λαό τη Αχαρία. Και δεν μου το δίνει κατά χάριν, δεν μου το δίνει γιατί έγινα υπουργό, μου το δίνει γιατί είμαι ένα άτακτο παιδί. Γιάννη από Αγγλία. Άκου, λάθο μεγάλο των ανεξάρτητων Ελλήνων και του Καμένου, που άφησε τον Νικολόπουλο εκτό κυβέρνηση. Αγωνίστηκε πολύ για του ανεξάρτητου Έλληνε. Λέει ο Γιάννη από την Μεγάλη Βρετανία. Να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει και δεν θα έπρεπε να μπαίνει βέτο στην πρόταση που μπορεί να κάνει ο ένας εκ των δύο εταίρων. Μάλιστα. Γιατί αν βάζει βέτο, για παράδειγμα, ο Τσίπρα στον πάνω τον Καμένο, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το δικαίωμα θα μπορούσαμε να το είχαμε και εμεί οι ανεξάρτητοι Έλληνε. Και γι' αυτό στην επιστολή που έστειλα, λέω: Θέλω να ξέρω ποια είναι τα κριτήρια. Εγώ, να τα ξέρει ο ελληνικό λαό. Γιατί αν έχουμε το δικαίωμα του βέτο, Τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα μπορούσαμε και εμεί με... οι ανεξάρτητοι Έλληνε να βάλουμε βέτο για ορισμένου υπουργού τη κυβέρνηση. Τώρα, θέλω να πει στον κόσμο, γιατί τελείωσε ο χρόνο, αγαπητέ Νίκο. Εάν είσαι αισιόδοξο για την κατάσταση, εάν αυτά που μα είπε και ο κύριο Τσίπρα, ακούσαμε τι ανακοινώσει για τι προγραμματικέ, ένα, δύο, τρία, ακούσαμε προ, ε, προαπαιτούμενα, ε, ακούσαμε ε, ότι θα γίνει η αξιολόγηση, θα προχωρήσει η ανακεφαλοποίηση. Δεν θα κινδυνεύσουν λοιπόν οι καταθέσει κτλ. Πόσο αισιόδοξο είσαι για το μέλλον, τι λε στον κόσμο που μα παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, Είσαι αισιόδοξο, είσαι προβληματισμένο ή ανησυχεί, Εγώ θέλω να σα πω ότι με κρύα καρδιά θα ψηφίσω τι προγραμματικέ. Και θα ψηφίσω με κρύα καρδιά γιατί ξέρω ποια είναι τα 48 επόμενα που έρχονται. Όμως δεν χάνω την αισιοδοξία μου γιατί αλείμουν στον άνθρωπο που. Δεν ελπίζει, δεν πιστεύει, δεν μάχεται. Αυτό θέλουν να μας κάνουν οι άλλοι. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση, έχουμε έναν πρωθυπουργό που φαίνεται ότι το πολεμάει, το παλεύει. Θέλω να πιστεύω ότι οι 53 δεν θα δημιουργήσουν μία από τα ίδια εκείνα που ζήσαμε τον προηγούμενο καιρό. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες και εγώ προσωπικά θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να πετύχει, όχι αυτή η κυβέρνηση και ο Τσίπρας, για να πετύχει αυτή η πατρίδα και αυτός ο λαός να κάνει το επόμενο βήμα του. Όμως ε, οι αλλαγές, είπα και στην αρχή και έτσι θα κλείσω, σημειώστε το, το πιστεύω, θα είναι κατακλυσμιές. Θα έρθουν τα πάνω κάτω και θα έρθουν πάρα πολύ γρήγορα. Φαίνεται μόνο του. Χωριό που φαίνεται, κολαούζο. Ε, πες μας δελφερο. δύο πράγματα παραπάνω να καταλάβουμε κι εμείς οι, οι απ' έξω. Τι εννοείς θα έχουμε κοσμογονικές αλλαγές δηλαδή. δηλαδή. Ε, τι ε, θα γίνει. Εμίλιε, αν η κυβέρνηση καταφέρει και σπάσει τα αποστήματα, ναι. αν η κυβέρνηση καταφέρει πραγματικά και ξεπεράσει τις ιδεοληψίες της και άρα προχωρήσει γρήγορα στις άμεσες επενδύσεις, αν η κυβέρνηση σταματήσει τον πύρι, πύρι άνακο. που έχουν... Πολλά Ναι, 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 ναι. Πολά... Αν, αυτά όμως δεν συμβούν, ε τότε κοίταξε να δεις. Γιατί νομίζεις ότι θα υπάρχει άλλη κατάληξη από εκείνη που είχαν οι προηγούμενοι. στου Στους σημερινούς. Το λοιπόν. χτες τελείωσε, το σήμερα ανήκει ήδη στο χτες, έτσι λοιπόν γι' αυτό λέω το αύριο είναι στα χέρια τα δικά μας αρκεί να το πιστέψουμε και να το παλέψουμε. Θέλω να σε, δεν θα το Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ εγώ. που ήρθες απόψε εδώ στην εκπομπή και με πολύ χαρά σε είδα και εγώ και σε είδε και ο κόσμος που σε αγαπάει και θέλει να σε βλέπει. Να κανονίσετε γρήγορα, να κανονίσετε με το κύριο. Εγώ σας δίνω μια υπόσχεση, ότι γύψω στη γλώσσα μου δεν Βάζω. θα βάλω. <laughs> Το είπε πριν τρει μέρε αυτό του άρεσε και το επαναλαμβάνει τώρα. Γλύψω, γύψω στη γλώσσα μου. Δεν βάζω, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, και, και με την πρώτη ευκαιρία να ξανάρθει να τα ξαναπούμε ένα βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Έχω ένα καταπληκτικό για την Κυριακάτικη θέμα. Κόντρα ναι. Για την Κόντρα νιου. Κρατήστε την αναπνοή σα. Θα δημιουργήσει σοβαρού πονοκεφάλου. Γιατί θα πρέπει οι ποντικοί που ενδεχομένω έχουν μπει στο καινούριο καράβι. Να πιαστούν στη φάκα. Προναγγελία μεγάλο σκανδάλο από τον κύριο Νικολόπουλο, φίλε και φίλοι, όπω καταλάβατε. Ε, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ, φίλε και φίλοι. Γιώργο, αγαπητή, επειδή μου στέλνει ξανά mail για να με ευχαριστήσει και τα λοιπά, δεν χρειάζεται καθόλου εμένα να με ευχαριστήσει. Εγώ έκανα τίποτα το σοβαρό. Είμαι πολύ χαρούμενο που άλλο ο, 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 ο Χρήστο ε, Γιώργο είναι τελικά. Και όχι Χρήστος, ο Χρήστο ο άνθρωπο που δεν είχε. Δουλειά. Ε, ο άλλο, ο Χρήστο, ο φίλο μα, προσφέρθηκε να βοηθήσει. Ελπίζω η επικοινωνία που θα έχετε αύριο να φέρει καλό αποτέλεσμα. Φίλε και φίλοι, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματα. Είναι κα, καταιγίδα μηνυμάτων και καταιγίδα email. Να ξεκουραστείτε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για αύριο, την ίδια ώρα, στι 12 το βράδυ, εδώ στο Κόντρα. Καλή σα νύχτα.